είσαι σε μια άλλη εποχή. Χρώματα, πολιτισμός, πανέμορφα σοκάκια και πινελιές τέχνης σε μια συνοικία που έγραψε τη δική της ιστορία. Ο τηλεοπτικός φακός βρέθηκε στα στενά σοκάκια της ιστορικής συνοικίας του Λάκου, λίγα βήματα από το πολιτιστικό συνεδριακό κέντρο, όπου το βλέμμα των επισκεπτών μαγνητίζεται από τις όμορφες εικόνες. Πρόκειται μάλιστα για μια περιοχή η οποία αποκτά ζωντάνια από αρκετούς τουρίστες, οι οποίοι απολαμβάνουν τις διαδρομές πριν βρεθούν στο τάφο του Νίκου Κασαντζάκη. Η άλλη όψη νομίσματος, η εγκατάλειψη. Τα πρώτα λόγια τα οποία μου έρχονται είναι το ζήτημα της καθαριότητας της περιοχής. Έχουμε πάρα πολλά ετοιμόρροπα, εντελώς αφημένα στην τύχη τους, έχοντας και πρόβλημα υγιεινής, σοβαρό πρόβλημα υγιεινής, και δεύτερον η στατικότητά τους είναι πολύ άσχημη, οπότε κινδυνεύουμε να έχουμε και διάφορα ατυχήματα. Καταρχήν θα πρέπει να φτιαχτούν δρόμοι. Υπάρχουν σχέδια για πεζοδρομήσεις, τα οποία δεν έχουν υλοποιηθεί. Αν θέλει κάποιος μοντέρνα κτίρια, μπορεί να τα βρει παντού. Μικρά στενάκια, μικρά σοκάκια, μικρά παραδοσιακά κτίρια είναι λίγα στο Ηράκλειο και αυτά θα πρέπει να αναδειχτούν. Μην ξεχνάμε ότι οι τουρίστες τα τελευταία χρόνια αυτό που τους ενδιαφέρει περισσότερο είναι το εναλλακτικό, το διαφορετικό. Επίσης αυτά εδώ ρημοδομούνται όλα γύρω στα 16 μέτρα πλάτος οι Ρωμανού. Και είναι μέσα ετοιμόρροπα τα σπίτια να πέσουν και δυστυχώς δεν προχωράνε οι πράξεις αναλογισμού. Το οποίο είναι εγκληματικό από το οποιοδήποτε δήμαρχος, αν δεν το κάνει αυτό το πράγμα, αυτό είναι αμαρτία που κάναμε. Ετοιμόρροπα κτίσματα, σκουπίδια σε εγκαταλελειμμένα σπίτια, στα οποία βρίσκουν καταφύγιο άστεγοι, αγριόχορτα που πνίγουν αρκετά σημεία, συνθέτουν το σκηνικό. Πρέπει γύρω-γύρω από το πολιτιστικό να γίνει η αξιοποίηση της γειτονιάς, δηλαδή οι δρόμοι να φύγουν οι βρωμιές και οι δυσοδείες. Είναι σπίτια εγκαταλελειμμένα, τα οποία είναι σκουπίδια, μπαίνουν μέσα άνθρωποι και κοιμώνται, χωρίς νερό, χωρίς τίποτα. Εδώ αδειάσαμε τρία αυτοκίνητα σκουπίδια με το Δήμο και πλήρωσα εγώ τις φόρμες, διότι δεν είχε ο Δήμος φόρμες να βάλει στο προσωπικό και βάλαμε και τα φαρμακεία μου δώσανε μάχες. Στο πολιτιστικό απέναντι είναι κάτι ερείπια. Απλώς τρία σέντα, πλήρωσε τους ανθρώπους, θα αμορφύνει αμέσως. Γιατί είναι μια ασκήμια, δεν ξέρω αν περάσει από εκεί. Είναι καταρχάς να σαχτούν οι δρόμοι. Ύστερα τα σκουπίδια εκεί πέρα βέβαια δεν είναι ότι καλύτερο που είναι στιαμολύσεως. Να στυλωθούν τα κτίρια και να γίνουν προσπάθειες ώστε να μην τα αφήνουν στο έρμεο στίχη τους να πέσουν από μόνα τους. Υπάρχουν και κάποιες φάκες, όπως είδαμε στο έξω πολιτιστικό κέντρο, μια φάκα η οποία είναι κατεστραμμένη. Οι φάκες μπήκανε κάποτε, κανείς δεν κοιτάξε αν αυτές οι φάκες λειτουργούν, αν κάνουν κάποια δουλειά, ούτε να συμπληρωθούν, ούτε τίποτα. Πράσινο έχετε? Έχει τα πράγματα. Πάμε ότι είχαν εκεί μέσα στο υγειονομικό, το οποίο είναι από τα δέντρα που τον εκεί, τίποτα άλλο. Δημότες περιγράφουν την καθημερινότητά τους, τα κακώς κείμενα, ενώ αυτό που ζητούν είναι η εφαρμογή του σχεδίου πόλης, ώστε η ιστορική συνοικία να αναζωογονηθεί και να αποκτήσει προοπτικές ανάπτυξης.